Ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι της Πέμπτης, όχι από το σημερινό. Πρώτη συμμετοχή στην Εντεκάδα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πώς νιώθεις, πώς είσαι, πώς το βιώνεις όλο αυτό? Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συμμετοχή. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαι λίγο στεναχωρημένος γι' αυτό. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία με πολύ δυνατή ομάδα. Και πιστεύω τώρα θα πάμε την Πέμπτη για να παλέψουμε για την πρόκριση. Το περίμενες, το έβλεπες και πώς ένιωσες όταν σου ανακοινώθηκε από τον προπονητή ότι θα είσαι στην 11η? Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, αλλά πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο προπονητής με εμπιστεύτηκε και το πάλεψε όσο μπορούσε. Από εκεί και πέρα χάσαμε και τώρα κοιτάμε μπροστά. Την έχουμε ξανακάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση σε όλους σας. Είσαι εσύ, ο Μίχα, ο Τζόλης, ο Κούτσιας έρχεται από πίσω. Γίνεται σιγά σιγά μια σταδιακή μετάβαση από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα. Πώς είναι και όλους εσάς αυτή η χρονιά? Είναι λίγο διαφορετική νομίζω από τις προηγούμενες. Είναι όντως λίγο διαφορετική. Πολλά παιδιά που ανεβαίνουμε σιγά σιγά και παίζουμε στην πρώτη ομάδα. Δουλεύουμε καθημερινά και αυτή είναι η ανταμοιβή μας, πιστεύω. Έχεις προσαρμοστεί στην διαφορά επίπεδου από το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο στο αντρικό? Πιστεύω σιγά σιγά πως τα καταφέρνω καλύτερα και στη συνέχεια θα γίνομαι ακόμα και καλύτερος.